iPhone 15, το πιο καυτό θέμα του μήνα. Ή βασικά μήνες έτσι όπως πάμε. Έχουμε υπερβολικά θέματα με τα νέα iPhone 15 και σκέψου ότι καλά καλά δεν μπήκαν ακόμη στα καταστήματα. Από χτυπημένα κινητά απευθείας από το κουτί σε κινητά τα οποία δεν ξεκινάνε καν, σε iPhone που μπορείς να ψήσεις αυτό πάνω τους και σε iPhone 15 που ξεβάφουν. Όλα θα τα σχολιάσουμε. Έχουμε όμως και άλλα θέματα, όπως τα νέα Xiaomi 13 που ανακοινώθηκαν αυτήν την εβδομάδα, τα Google Pixel 8 που έρχονται, όπως και τα νέα Galaxy S24. Έλα τώρα, από όλα είπαμε να έχουμε στο Tech Show. Γι' αυτόν άλλωστε το like ο σωστός ο Τεκαχολίδης, ο ορθόδοξος ο Τεκαχολίδης, το ρίχνει πριν καν ξεκινήσει το βίντεο. Άντε, 4 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία που η μαμά Google θα μας ανακοινώσει και επίσημα τα νέα Google Pixel 8, που άκουσα ότι κάποια μιλαρόπεδα, λόγω των περιστατικών με τα iPhone 15, σκέφτονται να αλλάξουν στρατόπεδα και να πάρουν πιξελάκια. Όπως και να έχει, εννοείται ότι θα είχαμε και διαρροές τις τελευταίες μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση, όπως εδώ αυτές τις εικόνες που βλέπεις πάνω στην τηλεόραση μας, από φαγοπότη και ειδικών καλεσμένων άτομο με το νέο Pixel 8 Pro που δεν έχει ανακοινωθεί στο Βιετνάμ. Επίσης, κάτι που δεν πρέπει να το αφήσουμε να πάει ασχολίαστο, μαζί με τα νέα Pixel 8, η μαμά Google θα προσφέρει 7 ολόκληρα χρόνια ανανέωση σε λογισμικό και ασφαλείας, όπου αν αληθεύουν αυτές οι φήμες, το κάνει εισάξιον ίσως και ανώτερο των update που προσφέρονται για τα iPhone. Αυτά θέλουμε να ακούμε και βασικά να ακούνε και άλλοι κατασκευαστές για να μαθαίνουν. Όχι μονάχα να αντιγράφουμε το κόστος από τα iPhone. Στην εκδήλωση που μας έδειξαν τα νέα iPhone 15, μας είπαν ότι τα Pro μοντέλα θα μπορούν να παίξουν και παιχνίδια του PlayStation, όπως για παράδειγμα το Resident Evil Village. Εντυπωσιακό μεν, αλλά μέσα μου τουλάχιστον ήξερα ότι θα μας γυρνούσε λίγο μπούμεραγκ η όλη κατάσταση. Τι μούλα νομίζεις έχουν ρίξει στο παιχνίδι? 60 ολόκληρα δολάρια για ένα mobile game πάνω σε iPhone. Βέβαια θα υπάρξουν άτομα τα οποία θα τρέξουν να το πάρουν, άρα... Η Xiaomi μας αυτήν την εβδομάδα είχε την εκδήλωση της, φέρνοντας σε Ευρώπη τα τουμπανάκια Xiaomi 13 TAF και 13 TAF Pro, μαζί βέβαια με τα πολύ ενδιαφέρον Xiaomi Watch 2 Pro, όπως και το Xiaomi Smart Band 8, που εννοείται ότι όλα αυτά θα τα δούμε σε βίντεο τις ερχόμενες μέρες. Γι' αυτό εννοείται πάλι ότι έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι. Τα δύο λοιπόν κινητά έρχονται με κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως την πιστοποίηση IP68, OLED οθόνη 6,67 με 144 Hz ρυθμών ανανέωσης, μπαταρία 5000 ολόκληρα mAh, τηλεφωνικά ηχεία των σχεδιασμών τους, όπως και τριπλό κάμερα setup στο πίσω μέρος, σε συνεργασία βέβαια με την Leica. 50MP κύρια κάμερα με οπτική σταθεροποίηση, 50MP telephoto φακό, 12MP ultra wide, όπως και 20MP για τη selfie. Και τα δύο κινητά θα πάρουν από 4 γενιές ενημερώσεων του Android, όπως και 5 χρόνια αναβάθμιση ασφαλείας. Άρα, πού νομίζεις ότι διαφέρουν αυτά τα δύο κινητά, Τεκαχολίδη? Πολύ σωστά κατάλαβες, ατσίδα μου. Στο τσιπάκι. Το Pro μοντέλο έρχεται μαζί με τον Dimensity 9200+, όπως και έκδοση που πάει μέχρι και 16GB μνήμη RAM και 120W στην εσύρματη φόρτιση. Το απλό το Xiaomi 13 TAF έρχεται μαζί με τον Dimensity 8200 Ultra, μέχρι και έκδοση που πάει στα 12GB RAM και εσύρματη φόρτιση στα 67W. Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι η σειρά TAF δεν θεωρείται ναυαρχίδα της Xiaomi, απλά ας το αποκαλέσουμε υπό ναυαρχίδα. Γιατί θα με ρωτήσεις τώρα, γιατί δεν έρχεται με την ίδια ποιότητα? Για παράδειγμα, τον Gorilla Glass που είναι στην έκδοση 5 που προστατεύει την οθόνη, δεν είναι όπως το Victus που βρίσκουμε στα 13. Όπως και κάποια χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν, όπως η ασύρματη φόρτιση. Το επόμενο κομμάτι του τέξου θα μπορούσε να ήταν έναν από μόνο των ξεχωριστών επεισόδων. Τα iPhone 15 είναι ήδη στα καταστήματα, λέμε τώρα, και ήδη εδώ στο στούντιο που τα δοκιμάζω. Ήδη έχω βγάλει το βίντεο που το έχεις δει σίγουρα με το iPhone 15 ενάντια στο iPhone 14 Pro, που έχουν υποτίθεται το ίδιο τσιπάκι και η εμπειρία... Απλά δες το βίντεο αν δεν το έχεις δει μετά από αυτόν, εννοείται.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω. Για τα μιλαρόπεδα που σκοπεύουν λοιπόν να πάρουν κάποιον από τα νέα iPhone 15, καλού κακού ας ανοίξουν το κουτί που θα το αγοράσουν μέσα στο ίδιο το κατάστημα και να το τσεκάρουν για τυχόν ζημιές από τη μαμά. Όπως έχει λοιπόν ανεβάσει και ο Majin Buu στο Twitter, κάποια iPhone 15 Pro ήρθαν με σκονούλα μέσα από το φακόν της κάμερας, γδαρσίματα ή ακόμη και χειρότερα χτυπήματα, όπως και κακό βάψιμο και τέτοια. Άντε λοιπόν να σε πιστέψουν ότι ήρθαν από τη μαμά με τέτοιο χτύπημα, να είσαι από τους πιο κακοτυχούς και δεν σου έπεσε εσέναν όταν το έβγαζες από το κουτί. Μιας λοιπόν και ανάφερα και για κακό βάψιμο μπρι, κάποιοι χρήστες ανάφεραν πάλι στα iPhone 15 Pro ότι αλλάζει το χρώμα στο πλαίσιο εκεί κοντά στα κουμπάκια. Απλά η Apple τους είπε με τρόπο πάντα να πλένεστε ρε βρωμιάδες και καθαρίστε το με ένα μπανάκι και θα έρθει πίσω το χρώμα. Μην ξεχνάς άλλωστε μιλάω παιδό μου ότι η μαμά Apple έχει δικό της polishing cloth το οποίο μπορείς να πάρεις με 19 δολάρια. Τι, θα το ξεσκονίζεις με, θα καθαρίζεις με οτιδήποτε. Θέλεις ειδικό από την Apple. Θα σου φτάνουν τώρα αυτά τα θέματα. Θα σου πω και για την πιθανότητα να σου μείνει στον τόπο το νέο iPhone 15 καθώς κάνεις μεταφορά από άλλον iPhone και αποτύχει. Θα σου το πω ρε, θα σου το πω. Από ό,τι φαίνεται είναι πρόβλημα με το iOS 17 όπου η Apple έχει βγάλει το iOS 17.0.2 που το φτιάχνει ευτυχώς, αλλά έχω βρει και μια πολύ όμορφη εφαρμογή η οποία μπορεί να βοηθήσει και με τον backup από iPhone σε iPhone, από iPhone σε Android, από Android σε iPhone και ακόμη και από το iPhone σου στον υπολογιστή σου. Αν θες θα μου πεις κάτω στα σχόλια να κάνω ειδικό βιντεάκι για την εφαρμογή αυτή που ονομάζεται Mopy Mover. Και φτάνουμε λοιπόν και στο ίσως πιο ανησυχητικό κομμάτι. Το ψήσιμο των αυγών σε iPhone. Από ό,τι είδες και στο βίντεο που έκανα με το iPhone 15, τουλάχιστον το iPhone που είχα εγώ, δεν υπήρξε κάποιο θέμα. Φυσικά θα το δοκιμάσω και το iPhone 15 Pro αλλά και το Pro Max και θα σου πω πιο σίγουρα είναι μόνο στα Pro μοντέλα που έχουμε αυτό το θέμα, γιατί αρκετοί χρήστες αναφέρουν υψηλές θερμοκρασίες στα τηλέφωνα τους, ειδικά κατά τη φόρτιση αλλά και την παρατεταμένη χρήση. Αυτό λοιπόν φαίνεται να συμβαίνει και χωρίς να έχουν κάποια θήκη, άρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε τη θήκη. Όπως μας λέει τώρα ο Ming-Chiu Kuo, γνωστός αναλυτής των χώρων των iPhone-ιών, η υπερθέρμανση πολύ πιθανόν να οφείλεται στο σχεδιασμό του θερμικού συστήματος στα Pro Model. Ναι, σίγουρα ο νέος α17 Pro, το τσιπάκι που χρησιμοποιήσει η Apple πάνω στα νέα iPhone 15 Pro είναι πολύ αποδοτικό αλλά και προφανώς παράγει περισσότερη θερμότητα από όσο μπορεί να αποχωριστεί το κινητό. Η Apple όπως φαίνεται αναγκάστηκε να μειώσει την περιοχή εκείνη που διώχνει το κινητό τη θερμότητα για να το φτιάξει να είναι πιο ελαφρύ. Και σίγουρα η υψηλότερη θερμική αγωγημότητα του τιτανίου δεν βοηθάει αλλά έχει χειρότερη διαχείριση θερμοκρασίας για το νέο τσιπάκι. Μια πιθανή ανανέωση στο λογισμικό ίσως να ωφελέσει, αλλά ίσως αυτό το update να σημαίνει ότι πρέπει να ρίξουν την ταχύτητα αλλά και την απόδοση φυσικά του νέου α17 Pro. Θα ήθελες κάτι τέτοιο? Για τα κορατόπαιδα μου τώρα που άντεξαν τόσες ειδήσεις για το μήλον, πραγματικά αφολογούν. Για να σε ευχαριστήσω λοιπόν κορεατόπαιδε μου, αδερφέ μου, για την υπομονή σου, σου έχω juicy νεάκια για τα Samsung Galaxy S24. Από ό,τι θέλουν οι φήμες θα τα δούμε πιο νωρίς από άλλες χρονιές. Από ό,τι ακούγεται το Unpack Event όπου η Samsung μας δείχνει τις νέες της ναυαρχίδες, δεν θα είναι μέσα στο Φεβρουάριο όπως συνηθίσαμε μέχρι τώρα, αλλά 18 Ιανουαρίου συγκεκριμένα. Αυτή η πληροφορία έρχεται μέσω του Eyes Universe που αρκετές φορές πρέπει να πούμε ότι ήταν βάσιμες οι πληροφορίες. Άρα, αδέρφια μου κορεάτε, αν δεν αρχίσατε να φυλάτε χρήματα, τώρα είναι στιγμή να αρχίσετε για να μας τα πάρει ο κορεάτης. Γιατί είπαμε, δεν θα πάρεις το iPhone 15, άντε!